διέξοδο στο τεράστιο πρόβλημα στασιμότητας της εξέτασης αντιρρήσεων που αναστέλει τη συνέχιση της διαδικασίας κατάρτισης των δασικών χαρτών αναζητούν οι τοπικές αρχές και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο Υπουργός Κώστας Κρέκας πρόκειται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα στοχεύει στην επιτάχυνση της διαδικασίας ως προς τις αντιρρήσεις. Το θέμα αυτό το θέσαμε και εμείς τον Γενικό Γραμματέα Δασών, τον κύριο Αραβώση, στην Αθήνα, ότι έχουμε ένα σωρό ενστάσεις και πρέπει να αρχίσουν οι επιτροπές να λειτουργούν. Και πρέπει να γίνουν και περισσότερες επιτροπές και τέλος πάντων το έργο τους να επιταχυνθεί. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα επιχειρήσει καταρχήν να αντιμετωπίσει το συνήθες πρόβλημα της αδρανοποίησης των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων λόγω παραίτησης των προέδρων τους. Για την ακρίβεια, προβλέπεται ο πρόεδρος να αντικαθίσταται από δασολόγο, ώστε να μπορεί η επιτροπή να λειτουργήσει με δύο δασολόγους και ένα μηχανικό. Ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, η Διεύθυνση Δασών Χανίων επεσήμανε τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Όπως καταλαβαίνετε, ο όγκος είναι τεράστιος σε σχέση με τις δυνατότητες και τη δυναμική της υπηρεσίας μπροστά σε ένα τέτοιο εγχείρημα, το οποίο και πρέπει να ολοκληρωθεί, όσο γίνεται γρηγορότερα. Επιτάχυνση των διαδικασιών ζήτησε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, με τον οποίο συναντήθηκε ο βουλευτής Χανίων Μανούσος Βολουδάκης, υπενθυμίζοντας ότι μόνο στα Χανιά έχουν υποβληθεί πάνω από 20.000 αντιρρήσεις, των οποίων η εξέταση από τις αρμόδιες επιτροπές δεν έχει καν ξεκινήσει. Την ίδια στιγμή και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογέρης επισημαίνει πως δεν έχουν ακόμη συσταθεί τα συμβούλια ιδιοκτησίας περιοχών αναπεριφέρεια. Δεν είναι εύκολο να συνέχονται τόσο συχνά και τόσο συχνά όσο χρειάζεται και να εξετάζουν τόσες χιλιάδες συστάσεις. Και είπαμε λοιπόν, και το δέχτηκε στην αρχή ο Υπουργός και το εξετάζει, να ερευνηθεί ένα συμβούλιο ιδιοκτησίας αναπεριφερειακή ενότητα. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί γύρω από την εξέταση των αντιρρήσεων είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες επιτροπές που έχουν επιφορτιστεί με το συγκεκριμένο έργο δεν έχουν μέχρι σήμερα ούτε μία συνεδρίαση.